νιώθω ότι για μένα η ψυχολογική βία, σαφώς, και η λεκτική είναι πάλι βία. Συμφωνώ. Και εγώ το ίδιο υπέστημα. Έτσι. Άνοιξε μπήκε, τώρα την πόρτα. Μπήκε, έκλεισε την πόρτα της και κάθισε. Μπορεί να ένιωσε ότι κινήθηκε επιθετικά. Εγώ δεν κινήθηκα επιθετικά. Μπορεί να το ένιωσε όμως εκείνη. Ωραία. Και μου επιτέθηκε. Τι εννοείς σου επιτέθηκε? Μου επιτέθηκε. Κατευθείαν από το πρόσωπο. Δηλαδή μπήκες μέσα στο καμαρίνι. Μπήκαμε στο καμαρίνι να ζητήσω το λόγο. Γιατί αυτό δεν το κάνουμε, επιτέθηκε. Με χτύπησε στο πρόσωπο. Πολύ άσχημα, παιδιά. Πραγματικά πολύ άσχημα. Και την απόθεσα. Έγινε αυτό. Τίποτα άλλο. Είχε βγει η Σοφία Παυλίδου στο δελτίο ειδήσεων του Α στο Στρόιτερ. Και είπε ότι είναι αστείο ότι τον γρατζούνισα και ότι έχει. Δεν το δέχεται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, αρνήθηκε ότι έχεις γρατζουνιές ή... Εντάξει. Στο περιστατικό, δεν ξέρω, μετά από τις φωνές, κάτι άλλο στο πρόσωπο. Ήρθε ο υπεύθυνος του θεάτρου, ο κ. Καλογεράς, ο οποίος τρόμαξε μόλις με είδε. Το επιβεβαιώνει και τα χαρτιά από το νοσοκομείο. Δηλαδή, νιώθω, θα μιλήσω και για τη συνέχεια, νιώθω τρομερά αδικημένος. Νιώθω ότι όχι απλά... Είμαι το θύμα, κανονικά. Εάν είναι αυτό που λες, οτιδήποτε και να γίνει, δεν σηκώνουμε χέρι. Δεν έπρεπε να το κάνει η Σοφία τότε. Δεν έπρεπε να σηκώσει χέρι. Εάν εγώ χτυπούσα τη Σοφία, θα υπήρξε κάποιο στοιχείο ότι τη χτύπησα. Ούτε η ίδια παραδέχεται ότι...